Καλησπέρα, Ζουνάκια, και καλώ ήλθατε στο καλύτερο σώμα στον πλανήτη. Να τα λέμε αυτά. Με το χειρότερο παρουσιαστή, να τα λέμε και αυτά. Είναι το Ζουνάκια Podcast. Είμαι ο Νίκο Παπουτσή και σήμερα θα κάνουμε ένα μικρό, τόσο δάμπορε ταξίδι στο χρόνο. Θα μιλήσουμε για τα παιδικά μου χρόνια. Αυτό το εμπνεύστηκα από ένα live stream που μου το ζητήσατε να μιλήσω για την παιδική μου ηλικία κλπ. Τόσο αυτά δεν μα νοιάζουν. Αυτό που μα νοιάζει είναι να πούμε ένα τεράστιο ευχαριστώ στου μεγάλου χορηγού τη εκπομπή. Κάτσε να σα βρω, σα έχω φακελωμένου. Δώστε μου ένα λεπτάκι, είναι ζωντανή εκπομπή είμαστε. Απλά τη γράφουμε, τη μοντάρουμε, τη Τέσσα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε μεγάλο ευχαριστώ στον Ιωσήφ τον Αλεξιάδη. Καλά το πα, καλά το Στο Σωτήριο τον Καλαθά, στο Χρήστο το Χιτήρι, στο Νάκη το Μελίδη, στο Γιώργο τον Καρναβία. Ε, λοιπόν, έχουμε κι άλλου. Ναι, έχουμε τον Γιώργο το Μποχώρη. Τι γίνεται σήμερα. Τον Έκτορα τον Ριγανάκο, ναι κυρίε και κύριοι, και τον Νάκη τον Μελίδι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ζουζουνάκια, για τη στήριξή σα. Συνεχίζουμε δυνατά, ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Να πω ότι βγήκαν τα μπλουζάκια, γι' αυτό κάντε follow και τέσο. Κάντε στο instagram. Έχουμε Ζουζουνάκια Shop. Παραγγελίε και λοιπά θα σα φτιάξω και θα γίνει και το giveaway που σα έταξα. Εντάξει, το έχουμε. Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Το πάρτι ξεκινάει σε λίγο. Να το ρίξω το intro. Ηλία, α, εσύ θες, ψήνεσαι. Ε, ρί, Ρίχν' Άλλη μια μέρα στο γραφείο. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Επιστρέφουμε δυναμικά, κάτσε να βρούμε σημειώσεις. Εδώ σας έχω. Ιστορίες από τα παιδικά χρόνια. Έχω τρελαθεί με το πόσο διαφορετική είναι η σημερινοί γονεί με του γονεί του τότε. Αυτά δεν θα τα πούμε σήμερα, θα τα πούμε στο επόμενο part. Και βλέπω τώρα παιδάκια κάθε μέρα τα οποία είναι ανεξέλεγκτα. Τρέχουν από εδώ και από εκεί. Τα παιδιά είναι σαν τι κλανιέ. Αν μόνο τη δικιά σου, τα δικά σου τα κλανίδια μπορεί να αντέξει. Τα ξένα τα παιδιά δεν μπορεί. Και του έχω. Μου σκάνε στη δουλειά, μου σκάνε μανάδε. Και είναι οι άλλοι το έχει παρατήσει το παιδί, πάει πάνω κάτω, το έχει κάνει το μαγαζί μπουρδέλο, πουτάνα. Στα αρχίδια τη, ρε, μη του πει, μη το μαλώσει, δεν σου είπα να το μαλώσει. Πρόσεχε το λίγο, μην κάνει καμιά ζημιά και χτυπήσει και βρούμε τον πελά μα. Ήμουνα την άλλη φορά, κουβάλαγα κάτι πράγματα, ήταν η άλλη ζαμάν φούρε, κοίταγε τα άστρα, να πούμε, κοίταγε τον αστρολογικό τη χάρτη. Ήρθε εκεί πέρα, τι γίνεται στην πολυκατοικία πάλι, φασαρία κάνουνε. Κάνουμε ένα podcast, κυρία μου, θα το σεβαστείτε. Λοιπόν, ήταν η άλλοι. <Σσύνε> Κοίτα και από εδώ από εκεί Και είχε το άλλο το, το σκασμένο να τρέχει πάνω κάτω Και να ουρλιάζει <Συγε> <Συγε> Και έτσι όπως κουβαλάω Πάω να πέσει πάνω μου Λέω θα φύγουν τα πράγματα θα το πλακώσω Και θα μπω και μέσα Χωρίς να φταίω τι φταίει και αυτό Παιδάκι είναι Και το κόβω όλο δεξιά να τα αποφύγω Και σκάω σε κάτι ράφια Μπαμπάνω πάνω σαν τη χαβούζα έσκασα τα γκρεμίζω όλα, πέφτουν τα πράγματα μου, πέφτουν και τα δικά μου. Ακούγεται ένα μπαμ, λε μαλάκα πάει, πέθανε αυτό. Το παιδάκι χαμπάρι, ρε, συνεχίζει ακάθεκτο. Λυυυυυ. Γεια σα. Η μάνα στο. ξέρετε που. Climb mine. Γυρνάει, την κοιτάω σε φάση τη. Λίγο να προσέχουμε, μην χτυπήσει. Τίποτα, μηδέν. Δεν είπα κουβέντα, γεια σα. Μία άλλη μέρα είμαι έξω, στο πάρκινγκ τώρα κάθομαι και βγαίνει ένα παιδάκι έχει βγει από το μαγαζί και φεύγει κομμάτια, ρε. Και πηγαίνει στη μαραθώνο. Τώρα αυτό μόνο του, ρε. Χωρί μάνα, χωρί πατέρα, τίποτα. Και λέω εντάξει, τώρα αυτό θα βάλουμε κλεισάκι σε λίγο καιρό. Θα φύγει κανένα μάξι. Πάω να το προλάβω. Μπα και το σταματήσω. Το παίξα και ήρωα. Στρομάρα μου, λοιπόν. Και βγαίνει η μάνα του και είναι έκτορα. Έκτορα, έλα εδώ, έκτορα. Και λε, τι έκτορα και έκτορα, ρε. πιά στο παιδί, θα το πατήσει κανένα μάξι. Τρέχα λίγο, κουνή σου. Τίποτα, ρε, βγήκε και ο πατέρα του μετά και λέει: Ελά εδώ, εδώ, Και μου θύμισε έναν άλλο τύπο που μου λέγει η Πατρίτσια, η οποία εργάζεται με παιδιά, που πάει στο παιδί του που είναι. Το παιδί έχει διάσπαση προσοχή, τα έχει όλα. Είναι μια σταλίτσα και του λέει: Α το πούμε, το λένε Γιώργο. Γιωργάκη, πειθαρχία. Πειθαρχία. Το παιδί παίζει να μην ξέρει καν τι σημαίνει λέξη πειθαρχία. Καθόλου στρατόκαυλο ο μπαμπά, μπράβο. Λοιπόν, Έχουμε και λέμε και κράζω τα παιδιά του σήμερα και κάθομαι και θυμάμαι. Ρε Μαλακανίκο, εσύ σου είναι καλύτερο. Τι μα το πει τώρα και καλά, Ότι εσύ είναι το παιδί θαύμα. Όχι. Και θα μιλήσουμε σήμερα για τι δικέ μου μαλακίε. Και πώ το θυμήθηκα. Ακούστε με. Ήμουνα μια μέρα στο TikTok και έβλεπα κάτι βίντεο. Και πετυχαίνω ένα βίντεο σε μια λαϊκή αγορά που είναι μια μάνα και έχει δέσει το παιδί με λουρί και το βγάζει βόλτα. Και πάω και γράφω εγώ στα σχόλια ψυχολογικά τσεκ. Και πέσανε να με φάνε Τι ήταν αυτό που και γιατί το λες αυτό Και τους λέω εντάξει είναι φυσιολογικό να δένεις το παιδί σου με λουρί και να το βγάζεις βόλτα Και μου λένε έχει λέει ADHD το παιδί και διάσωση προσοχή, Που δεν το έγραφε πουθενά στο βίντεο αυτό Και τι προτιμάς λέει να το έχει λέει δεμένο το παιδί σου με λουρί και να το βγάζεις βόλτα Λες και είναι κοπρόσκυλο που δεν έχω τίποτα με τα σκυλάκια, τα αγαπάω όλα τα κατοικίδια και θα δείτε και κάτι μελλοντικά που θα σα φτιάξω πάρα πολύ. Έχω μια δυνατή συνεργασία για όσου αγαπάτε τα κατοικίδια σα. Είχα και παλιά. Λοιπόν, επιστρέφουμε. Λέει τι προτιμά, να το έχει δεμένο, λέει το στο παιδί σου ή να σου φύγει, λέει, να το πατήσει κανένα αυτοκίνητο. Όπω πριν, καλή ώρα. Να το κρατά από το χέρι, να του δείξει λίγο την επαφή την ανθρώπινη. Δεν παίζει, λέω εγώ. Και τόσο βαρέθηκα και λέω, μαλακά, κάτσε μισό λεπτό. Και θυμήθηκα κάτι. Όταν ήμουν μικρό, για γιατί κράζω του άλλου, ο πατέρα μου είχε κάνει το ίδιο πράγμα και το είχα ξεχάσει. Είχε πάει και είχε πάρει κάτι σαν τυράντε, πώ είναι αυτό που βάζει το, το, το στιθόδεσμο στα σκυλιά, το σουτιέν, και τα πηγαίνει βόλτα, μου είχε πάρει αυτό το πράγμα. Και είχε βάλει και ορειβατικού γάτζου, γιατί εμένα δεν ήταν. μπροστά ο πατέρα μου. Λέει, Trust me, I'm an engineer. I am an engineer. Τι έπαθα με τα Σαρδάμ. Πώ και δεν με τύλιξε με γκάφερ tape. Είχε βάλει και ειδικού γάντζου ορειβατικού, όπου όχι μόνο με πήγαινε βόλτα στο δρόμο και με είχε από κοντά, είχε, δεν ξέρω αν είχε πάρει και το άλλο το λουρί, το πτυσσόμενο που πάει μακριά και το μαζεύει μετά. Ήμουνα και λίγα κιλά τότε, με κουμάνταρε. Είχε βάλει και του γάντζου για να με βάζει στην κούνια να ασφαλίζει τι αλυσίδε, για να μην μπορώ να πέσω και καλά. Που άμα έκανα μια τούμπα και σκάγαμε το κεφάλι, το κεφάλι μου θα έγλυφε τα χαλίκια, γιατί τότε οι κούνιε δεν είχαν ούτε τάπιτα, τίποτα, ρε. Λοιπόν, Κάτι το χρόνο δεν κοιτάω καθόλου και αν Και με έβγαζε βόλτα με αυτήν την αηδία, η μάνα μου τον έκραζε, τον έκραζε όλη η γειτονιά. Στα αρχίδια του πατέρα μου, μια χαρά μπροστινό προχωράμε, και μια μέρα με έχει πάει στον Απόλογα Χαλανδρίο. Όσοι ξέρετε από εκεί, που είναι το νομισματοκοπείο από πίσω, τότε είχε μόνο χαλίκια, δεν είχε τίποτα εκεί. Και ανέβαινα εγώ κάτι αμόλοφο, κατέβαινα. Την είχα δει φάση dune, Ανέβαινα τον αμόλοφο, τον κατέβαινα, ανέβαινα κατέβαινα, ανεβαίνω κάτι χαλίκια, τρώ μια σαβούρα. Με τραβάει ο πατέρα μου να με γλιτώσει από την τούμπα, σέρνουμε με τα μούτρα κάτω και μου την κάνει τη μούρη κοιμά, σαν το σημαδεμένο σοσκάρφε. Θα πω και γι' αυτό. Και με γυρνάει σπίτι, με παστώνει η γιαγιά μου με κάτι μαλακίε, μόνο που δεν μου βάλε κρεμμύδια στα αρχίδια. Άλλο πάλι κι αυτό. Όποτε αρρώστενα μου κόβανε κρεμμύδια και μου τα βάζανε στα αρχίδια. Τι στο διάλογο, στη φάδο είμαι, Έτσι στο διάλογο. Με βάζει και πέρα μου βάζει κάτι για τροσόφια στη μούρη και να φωνάζει. Και τα άκουσε η μάνα μου και λέει Αμα γύρισε η μάνα του, τι θα πού με, δεν τρέπεσαι. Γύρισε η μάνα μου, γίνανε πουτάνα, μαθήμα να τα βούνα στα χένια. Πάει αυτό. Λοιπόν, μια κυπά σημαδεμένο. Λίγο μεγαλύτερο, γύρω στα πέντε μου, είχα μάθει και άναβα την τηλεόραση με το κοντρόλε, πονηρό, αλεπουδιάρη ο παπουτσή. Και είχε το σημαδεμένο, δεν ξέρω τώρα, στο Σταρ, πώ κατά το είχε. Πρώτη μου φορά είδα το σημαδεμένο πέντε χρονών. Και κάθομαι και το βλέπω και είχα πάθει σοκ, είχα καυλώσει με τον Πατσίνο. Say hello to my little friend. Τέλο πάντων. Λοιπόν, you want to sort of fuck me, huh? Oh? Και έβλεπα, είχα τρελαθεί. Μπαίνουν οι γονεί μου, μου το κλείνουν. Μου αλλάζουν κανάλι. Πάω εγώ, ξαναλάζω. Μου ξαναλάζουν κανάλι. Μου παίρνουν το κοντρόλ. Έχω μάθει, εγώ είμαι πονηρό. Και έχω μάθει να βάζω από την τηλεόραση τα κανάλια. Πάω, χαμηλώνω τη φωνή, μην το ακούνε. Και βάζω πάλι και έβλεπα το σημαδεμένο παθαίνω σοκ εκεί στο μπάνιο που τον κόβουν τον άλλο με το πριόνι ήμουν έτσι. Α! Αγγλικά εγώ δεν χαμπαριάζα μία, ρε, ούτε πότε διάβαζα. Στον Μπούτσο, μόνο που τον έβλεπα έτσι που μπαινε μάγκα και του γάμα γι' με το πολυβόλιο, είχα τρελαθεί. Και στο τέλο που, μην κάνω spoil, ξέρετε τι γίνεται. Αν δεν έχει δει την ταινία που έχει βγει από το 80, τι να σου πω. Στο τέλο Τέλο, θα το πω απάνω Που τον σκοτώνουν και πέφτει μέσα στην πισίνα στο σπίτι του και γεμίζει αίματα. Έχω πάθει σοκ. Και λέω, Μαλάκα, δεν είναι δυνατόν να πεθάνει. Και πεθαίνει. Δεν σηκώνεται ποτέ. Και βάζω κάτι κλάματα. Έκλεγα δύο βράδια με λιγμού. Ε, που πέθανε Πατσίνο. Ρε, που στη λέω, Γαμώ το σπίτι. Δεν πρέπει κα Αυτά καλό είναι να μην γίνονται. Λοιπόν, ρίχνω διαφημίσει και ερχόμαστε και σα λέω αναλυτικά ταξίδι στο χρόνο τις μαλακίες που έκανα μικρός. Έχω μαζέψει πολλές. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Επιστρέφουμε και έχουμε και λέμε. Σε πολύ μικρή ηλικία με, ε, δουλεύαν οι μου και με φύλαγε η μάνα του πατέρα μου, γιαγιά μου. Εντάξει, εντάξει. Η κυρία αυτή, να είναι καλά εκεί που είναι τώρα ψηλά, την αγαπώ να το θυμάται για πάντα. Αυτή το θυμάται, εγώ δεν ξέρω. Τώρα η κυρία αυτή με έβαζε στο σπίτι, γενικά τσακωνότανε φουλ με τη μάνα μου. Η γιαγιά μου είχε την άποψη ότι το παιδί δεν πρέπει να ενοχλεί, το παιδί δεν πρέπει να ανασένει, δεν πρέπει να κάνει τίποτα. Και τη έλεγε: Μάζεψε το, μάζεψε το, περιορίσε το, βάλ το μέσα στο σπίτι. Και τη λέει: Μάνα μου, καλά, δεν το έκανα το παιδί για να το έχω μέσα στο σπίτι. Τέλο πάντων, με πήγαινε στι κούνιε, κάνανε μαλακίε τα άλλα τα παιδιά, μάλλον εμένα. Με πήγαινε εδώ, με πήγαινε εκεί, μια φορά τα είχα πάρει κι εγώ, δεν θα το πω, δεν τρέπομαι. Ήμουνα πολύ μικρό, μωρό, την είχα πιάσει από τα μαλλιά και δεν την άφηνα τη έβγαλα μια τούφα. Ε, τι να κάνουμε. Συμβαίνουν και στι καλύτερε οικογένειε. Δεν το ήθελα, παιδάκι μου, να μου είχε σπάσει τα αρχίδια. Λοιπόν, και μετά με έβαζε στο σπίτι όταν με κρατούσε και τότε έπαιζε. Καλημέρα ζωή, είχαμε καλημέρα ζωή και καπάκια λάμψη. Και έπρεπε εγώ, μαζευόταν και όλε οι γριέ από τη γειτονιά, κάτι κυραγιανούλε, κάτι κυρατασίε, κάτι τα αρχίδια μου. Και μαζευόντουσαν όλε οι γριέ και μου καθόντουσαν με ελληνικό καφέ και παξιμαδάκι και βλέπανε Καλημέρα Ζωή, όπου νομίζαν ότι ό,τι βλέπουν ότι είναι πραγματικότητα και να λέει Πώ ο τον σκότωσε, το σκότωσε το παλικάρι. Και να τη λες Δεν πέθανε, ηθοποιό είναι. Και να σου λέει: Σα κάνω τώρα, σα φτιάχνω την εικόνα. Όχι καλέ, αφού το είδα, πέθανε το παλικάρι. Είναι κακό άνθρωπο αυτό. Να τη λέει, μαμά είχε πεθάνει και τον είχε σκοτώσει, θα ήταν φυλακή. Θα τον πιάσουν, θα τον πιάσουν. Ο Θεοχάρη, πάει αυτό. Μετά, μικρή παρένθεση. Έβλεπε τώρα τον παπαφλέσα με τον Παπα Μιχαήλ και με βουγιουκλάκε και τα αρχίδια. Και νόμιζε ότι αυτό που βλέπει ότι είναι ντοκιμαντέρο, ότι είναι πραγματικότητα. Μιλάμε τώρα αναλφαβητισμό σε άλλο επίπεδο. Και να λέει, εντάξει, η γιαγιά μου από χωριό ήταν η γυναίκα, ό,τι μπορούσε έκανε. Εντάξει, κακό στην κατηγορώ. Και να λέει, ζούσανε τότε αυτοί, την κοιτούσα μόλι σε φάση γιαγιά, έργο είναι, δεν είναι πραγματικότητα. Όχι, βρε, αφού τον είδα εκεί, πολεμάει του τορκαλάδε. Καλά, καλά, εντάξει. Λοιπόν, και με έβαζε τώρα στο σπίτι αναγκαστικά να κάτσω να δω καλημέρα ζωή και λάμψη. Εντάξει, εγώ βαριόμουν, καθόμουν, έπαιζα κάτω το τραπέζι με τα, με τα παιχνίδια μου. Και μετά μου τα σκάει σε μια μέρα, και φορτώνω, έχω αφηνιάσει και αρχίζω και όπου έβλεπα γάμπα που είχαν οι γριέ με το καλτσόν και το τέτοιο. Πήγαινα κάκ από κάτω και του σπάταγα κάτι τα γονιέ. Τι είχα γαμίσει. Και τρελαστήκανε: Α, αυτό δαγκώνει! Καγιά αυτό δαγκώνει το παλιόπαιδο. Όχι από εδώ να πούμε να μου χαθεί. Δεν σε μαζεύει μάνα σου, παλιό Λοιπόν, πήγε καλά αυτό, κόψαν οι γριέ, λίγο τούφακα κάνα δύο μέρε, ξανά. Γάμω το σπίτι, λέω: Κάτι πρέπει να κάνω. Και είχε πάει ο πατέρα μου και μου είχε πάρει. Ο πατέρα μου πάντα μου πένε ό,τι μαλακή έβρισκε. Να είναι καλά, γιατί από παιχνίδια δεν μου έλειψε τίποτα. Μου είχε πάρει σαύρε, κατσαρίδε, φίδια, πλαστικά. Και πήγαινα εγώ εκεί που καθόταν οι γριέ, και παπ του πέταγα μια κατσαρίδα από κάτω. Αχ, να κάνουν αυτέ. Μετά άλλη μέρα να τις πιάνω τέτοιο. Α, καλέ βρέ, του Νικολάκι είναι πλαστικό, λέγανε. Του Νικολάκι είναι. <laughs> θα σε φτιάξω εγώ κολόγρια. Πήγαινε άλλη μέρα, έπαιρνα φίδια. Έτσι όπω καθόντουσαν, το βάζα έξω από την πόρτα. Με το πάνω πάνε βγούνε, βλέπαν το φίδι. Φίδι, φίδι, α! α. Παπ, ξανά, αύριο του Νικολάκι είναι του Νικολάκι, ε, Κατά, θα σε φτιάξω. Πιο μετά, ράχνεσαι, εκεί τρώνε. Μπα, πάνω στον καφέ. Α, α. πήγε καλά κι αυτό. Λοιπόν, μετά πήγε ο έξυπνο ο πατέρα μου και μου πήρε ένα τόξο και την είχα δει εγώ ρομπέν δασών. Ρομπιν Χουντ, ε, έβγαινα με το τόξο με τη βεντούζα μπροστά την κόκκινη. Και του σημάδευα όλου, ρε, δεν με νοιάζε είναι άνθρωπο, σκυλή, γατή, θα τη φας Βεντούζα έχει. Λοιπόν, πήγαινα εγώ, τάν, τάν. Μετά, κατά λάθο μια μέρα, κατά λάθο. Πήρα το τόξο, κάτσε γιατί. Αχ, ωραία. Λοιπόν. Και πήρα το τόξο και πέταξα ένα στη μάνα μου και την πέτυχα εδώ κατά κούτελα. Τείν, πάει το τόξο, ρε. Μία που την πέτυχα, μία που το κλάψαμε. Να είναι καλά ο πατέρα μου. Πήγα μαγιά Παρασκευή στο πανηγύρι, βεβαίω. Και εκεί πέρα στο πανηγύρι, όποτε πήγαινα εγώ για Παρασκευή, γυρνούσαμε πάρα πολλά πράγματα. Έπαιρνα. Γυρνούσαμε σαύρε, χρυσόψαρα, χελωνάκια ό,τι θε έπαιρνα. Και να πω το χρυσό εννοείται όλα ψοφίσανε. Το χρυσό ψάρο το σκασα επί με το που το πήρα, το έβαλα στη γυάλα, ξεκίνησα το τάιζα. Μια του κλεφτή, δυο του κλεφτή, του κλεφτή, μπαμ. Έσκασε το χρυσό ψάρο, βγήκε στην επιφάνεια. Το έδωσα στη γάτα. Όλοι ευχαριστημένοι από την παραγωγή στην κατανάλωση. Πάει και αυτό. Μετά. Πάει ο πατέρα μου και μου παίρνει αεροβόλο. Τώρα εγώ ήμουνα 6, 7, ούτε ξέρω. Παίρνω το αεροβόλο, εντάξει, ρε. Ό,τι είχα δει από το Σκάρφε και από ό,τι έβλεπα, το έκανα τον ήρωα πραγματικότητα. Χράπα χρούπα. Μπίλιε, κίτρινε, κλίτ, κλίτ, κλίτ. Μπαμ. Κρακ, κρακ, μπαμ. Ξεκίνησα χαμηλά. Έβλεπα τη γιαγιά μου να περπατάει με τη φούστα. Ξέρει που έχουν αυτή τη φούστα την ποντική, ρε. Που είναι σαν καραβόπανο, δεν λυγίζει. Και από κάτω το, το καλτσόν, το μαύρο, το ταμπά, καμπά, πώ λέγεται αυτό που λέει καγιά. Λοιπόν. Και το παπουτσάκι το ωραίο, το λουσερινέ. Την έβλεπα τη γριά, ε, καθόμουν να Πάμ! Πάμ! φούστα. Έψαχνα αυτή, κρυβόμουν εγώ. Κράκρα, κράκρα, κάνα και έτσι. Ρε. Την είχα δει με Τζέμι Μπον, 007. Μετά έβγαινε η άλλη μου γιαγιά. Μπαμ, στη γάμπα. A, a, a. Ε, μετά το πήγα ένα level παραπάνω, σημάδαβα πιο ψηλά. Έπρεπε να ανεβάσω το, το ε. Να πάμε και λίγο κορμό, να βαρέσουμε και κανένα headshot, να πάρουμε experience. Μόλι έριξα και headshot, τέλο. Πάει και το αεροβόλο. Μετά κάπω βρήκα εγώ καβάτζο μια σφεντόνα. Είχα πάρει τη σφεντόνα, είχα γαμίσει όλα τα σπίτια στη γειτονιά. Dann, dann, dann. Μετά, επειδή πέταγα πέτρε και με μαλώσανε, έπαιρνα κορόμιλα. Έπαιρνα τα κορόμιλα, τα βάζα στη φεντώνα. Χιού! Και είχα κάνει ενό στο σπίτι, ενό κολόγερου που βγαίνε στο μπαλκόνι και μα έκραζε. Δεν, δεν ξέρω τώρα, ναι, πρέπει να έχει φύγει κι αυτό, έχει χαιρετήσει το, τον κύριο Πέτρο. Λοιπόν, του το έκανα το σπίτι μια μέρα, όλο μέσα στο κορόμιλο, ρε, του το έκανα σαν μοσαϊκό. Το βάψανε οι γονεί μου, το πληρώσανε. Τι να κάνουμε, συμβαίνουν, σα λέω, είναι δύσκολα τα πράγματα. Και επειδή του το βάψανε, μετά τα πήρα και έπαιρνα χωματό πετρέ και του τι πέταγα που σπάγανε. Πιο ωραίο αυτό, το εξέλιξα. Πάει και σβεντόνα. Μετά πήρα μια άλλη που ακούμπαγε στο χέρι. Πολύ δυνατή αυτή. Πήγαινε το λάστιχο μέχρι πίσω. Είχα σπάσει φώτα, κάτι κολόνε. Μετά βρήκα μια άλλη πατέντα που παίρνε την μπάλα του ποδοσφαίρου που παίζαμε έξω. Και άμα βάραγε την μπάλα κατά κόρυφα, χτύπαγε τα καλώδια τη ΔΕΗ και βάζαμε σημάδι με καραβολίδα να χτυπήσουν τα καλώδια μεταξύ του. Το χτύπαγε η μπάλα και ακούμπαγαν τα καλώδια. Πομ! Και πέταγε σπίθε και γελάγαμε. Το κάναμε δύο-τρει φορέ μέχρι που ρίξαμε σε όλη τη γειτονιά το ρεύμα. Πάει και η μπάλα. <laughs> Ό,τι παίρναμε γενικά δεν κρατούσε πολύ. Λοιπόν, τι άλλο εντάχει από το ίδιο ηλικιακό. Α, με αποκορύφωμα να πω και να το κλείσω έτσι. Έχω τρία λεπτά και να σου το πω. Μπαμπαμ. Μπαμ. -μπαμ. Αφού μαλακίστηκα με ό,τι όπλο υπήρχε, μετά πέρασα λίγο, ήμουν λίγο πυρομανή. Έβαζα φωτιέ παντού, είχα μεγαλώσει λίγο. Ξεκίναγα. Έκαιγα κάτι στον κήπο, έκαιγα κάτι στο χολ και το έβγαινα στο μπαλκόνι, έκαιγα πραγματάκια από εδώ από εκεί. Και μια μέρα είμαι στη γιαγιά μου την άλλη, τη μάνα μου, που μένε κοντά. Και έχω κάτσει τώρα, εκεί πέρα ήταν το άνδρο, μιλάμε το, τον Thundercats. Τα έκανα όλα εκεί μέσα, ρε, πουτάνα όλα. Και έχω ανέβει πάνω στο τραπέζι ένα ξύλινο, ε, παραδοσιακό από χωριό. Έχει τραπεζομάντιλα πάνω. Τα πάντα έχω ανέβει πάνω. Και έχ, μου έχει τελειώσει ο αναπτήρα που έβαζα φωτιέ. Και λέω ρε, Πούση δεν είναι δυνατόν. Έναν αναπτήρα είχα καβατζα, τον είχα, τον είχα κρύψει εγώ. Ρε, Καβατζωτό, για να βάζω τι φωτιέ, γιατί μου τον παίρνανε. Έχ, μου έχει τελειώσει ο αναπτήρα. Δεν ήξερα τώρα αέρια και τέτοια. Παίρνει τώρα, ο... σαν μπίκ ήταν αυτό. Παίρνει αέριο, δεν παίρνει στα αρχαιδιά μου. Θα πάρω, λέω, το φωτιστικό, το ενόπνευμα και θα τον ανάψω. Και παίρνω τον μπλε το ενόπνευμα που τριβόταν η γιαγιά μου, ό,τι και αν είχε, την πόνα και η γάμπα τη, την πόνα και το κεφάλι τη, τριβόταν ολόκληρη με ενόπνευμα, βρώμα για όλο το σπίτι. Παίρνω το ενόπνευμα και βάζω στον αναπτήρα. Ρίχνω, 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 έπεφτε και πάνω μου, έπεφτε και πάνω στο τραπεζομάντιλο, στο τραπέζι. Θα πάει καλά αυτό. Ε, ξεκινάω τσαφ, 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 -τσαφ, τσαφ, -τσαφ, τσαφ, -τσαφ δεν ανάβει. Τσαφ, 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 ξαφνικά ανάβει. Και με το που ανάβει αυτό, ανάβει το ενόπνευμα. Φουντώνω λίγο εγώ, όχι πολύ. Αρχίζω να χτυπιέμαι να σβήσω. Πέφτω κάτω από το τραπέζι. Το τραπέζι έχει γίνει και έγινε μέχρι πάνω. Έχει ανάψει όλο. Πώ δεν έκαψα το σπίτι. Τρέχω μέσα στη γιαγιά μου. Πάω. Γιαγιά, γιαγιά, γιαγιά. Νερό, νερό, νερό. Μου λέει νερό να πιει. Όχι, φωτιά, φωτιά, φωτιά. Δηλαδή, μου λέει φωτιά ή νερό. Νερό, να νερό, νερό. Να ζήσουμε τη φωτιά, 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 φωτιά μου λέει. Ακούγεται το μάξι, βλέπει τι λάμπε από μέσα. Φεύγει η γιαγιά μου. Πάμε, δεν θυμάμαι πώ το σβήσε, σε σοκ. Το τράβηξε, το τραπεζομάτιλο το ρίξε κάτω, το πάτησε, το σκέπασε με κάτι. Δεν μας νοιάζει. Πήγε καλά, δεν φούντωσε όλο το σπίτι, μόνο το τραπέζι. Το τραπέζι μέχρι και όταν το πετάξανε μετά από χρόνια, όλο είχε μαυρίσει και από κάτω. Μέχρι και από κάτω είχε μαυρίσει το ξύλο. Το πήρανε, το βάψανε, το τρίψανε, κατά το έκανα. Γιατί ήταν και καλά κοιμήλιο από τον πόλεμο του παππού μου, ό,τι να είναι. Λοιπόν, θα σα πω με το που γυρίσουμε το αποκορύφωμα με ιστορία με αυτή μου τη γιαγιά. Προχωράμε. Επιστρέφουμε και σα λέω, σα είπα για τη γιαγιά μου την άλλη που πήγε να κλείσω το σπίτι και το είχα κάνει άνδρο, τον Thundercats. Σε αυτό το σπίτι έκανα ό,τι μαλακέ μου ερχότανε. Είχα πάρει, την είχα δει στην αρχή μάγο και καθόμουν και έκανα μαγικά. Έπαιρνα κάτι βιβλία, κάτι ξόρκια που είχα πάρει και είχα φτιάξει και ραβδί. Μου είχε φτιάξει ο πατέρα μου ένα ραβδί τότε που βλέπα Χάρι Πότερ και είχα βάλει μέσα στο ραβδί κάτι τρίχε και καλά για να πάρει την ενέργειά του. Και έλεγα ότι είναι τρίχα από ένα μυθικό πλάσμα που είχα. Τέσπα. Και είχα ραβδιά, είχα καπέλα, είχα σαν το Μίκη, τα έκανα πουτάνα με του κουβάδε στη φαντασία. Και έχω πάρει ένα μπλέντερ μια φορά και κάνω μάγια και πετάω μέσα τρίχε. Έκοβα τα νύχια μου, έκοβα και τα παιδάκια στη γειτονιά του. Μάζευα τα νύχια να κάνω βουντού. Τα ρίχνα μέσα. Έβαζα και άλλα πράγματα. Και καθόμουν και έκανα στο μπλέντερ μαλακίε, τα κοβά όλα ρε. Έκανα κάτι σκόνε, κάτι μαλακίε. Και μια φορά έχω ρίξει και κάτι φάρμακα τη γιαγιά μου μέσα. Ό,τι να είναι για την πίεση, για το ζάχαρο, γλουκοφά, σπάρτα, να έχει εκεί. Μου είχε ρίξει τη γλυκοζιωμένη, μου τα είχε ρίξει όλα. Είχα, μου είχε πέσει. Μέχρι και η κρεατινίνη είχε κατέβει. Δεν ξέρω. Έπιασε το οξόρκι, τι να πω. Λοιπόν, τα έχω κάνει πουτάνα και το έχω ξεχάσει στον μπλέντερ έτσι όπω είναι. Και περνάει ο καιρό και πάω μια μέρα και έτσι όπως θα ανοίγω Το πρώτο μου σοκ Δεν το έχω ξαναπάθει Το θυμάμαι και ανατριχιάζω Ανοίγω το μπλέντερ Και έχει γεμίσει σκουλίκια Τα άσπρα τα μικρά Όπω είναι, το βλέπω που κάνουν έτσι όλα που είναι ζωντανά και κουνιούνται. Δεν έχω ξανά τόσα σκουλίκια μαζεμένα. <σκυρίζει> μου φεύγει από τα χέρια, σκάει κάτω και γίνεται πουτάνα το δωμάτιο, ρε. Τι σκουλίκι. Φωνάζω τη μάνα μου. Εντάξει, το τι άκουσα, καλά πήγε και αυτό. Λοιπόν, τι άλλο κάναμε εκεί, τα μάγια τα είπα, ναι. Και πάμε στο αποκορύφωμα τη ιστορία με τη γιαγιά μου. Τη γιαγιά μου, δεν θα κάνω spoil. Έχουμε πάει πάλι στον Απόλυνο Αχαλανδρίο από πίσω. Ξέρετε, με τι γιαγιάδε τότε βγαίναμε και πηγαίναμε και μαζεύαμε σίκα. Και έχω πάει εγώ, κάνω το σκάουτ και μαζεύω σίκα. Και τη λέω: Εδώ έχει σίκο, εδώ έχει σίκο. Έχει ανέβει τώρα η γιαγιά μου σε μια σικιά και αρχίζει και μαζεύει. Ε, βαρέθηκα κάποια στιγμή. Μέχρι να τα μαζέψει τώρα στι σακούλε, να γυρίσουμε με 10 σακούλε σίκα Ποιο θα τα φάει όλα αυτά, δεν ξέρω. Θα μα πάει πριν ο κορδέλα. Και έχει ανέβει η γιαγιά πάνω σε ένα δέντρο και μαζεύει σίκα. Και έτσι, όπω βαριέμαι, εγώ την έχω ξεχάσει. Και λέω: Πού είναι, πού είναι, πού είναι, πού είναι. Και επειδή βαριόμουν, άρχισα και πέταγα πέτρε. Πέταγα εδώ πέτρε, πέταγα εκεί πέτρε. Ξαφνικά βλέπω πάνω σε ένα δέντρο ένα μαύρο πράγμα. Και λέω: Μα τι είναι αυτό. Να σου γαμίσω. λέω: Θα το πετύχω ταν πετάω μια πέτρα και ακούς <laughs> και βλέπεις η γιαγιά μου <laughs> και φεύγει σε κάτι κλαδιά και σκάει κάτω πάω εγώ αμέσως γιαγιά μου, γιαγιά μου, συγγνώμη, συγγνώμη βάζω και κάτι κλάματα γιατί έχω χεστεί λέω πάει τη σκότωσα, παραλίγο να τη σκότωσω να πω γιατί Τη είχα ανοίξει στο κεφάλι, την είχα πετύχει από πίσω. Όχι στο δόξα πατρί, στο δόξα ιό και το άγιο πνεύμα. Λοιπόν, και έχει πέσει κάτω, εντάξει, δεν την έσχισα πολύ, είχε λίγο αματάκι. Και να μου λέει γρήγορα, γρήγορα πήγαινε με στη μάνα σου, λέει στη μάνα σου, λέει πονάω, δεν είμαι καλά. Και να του λέω, Όχι, όχι, δεν πάμε πουθενά, εδώ θα κάτσει. Δεν θα σε πάω πουθενά, του Κάτσε εδώ. Μου λέει γιατί, Όχι, λέω, Για να με μαλώσουν, δεν σε πάω εγώ εκεί πέρα. Όχι, μου λέει, Δεν θα σου πει κανένα τίποτα, λέει δεν πειράζει, λέει και αυτό. Ατύχημα ήταν. Βρε, κάτσε εδώ, ρε, του το σπίτι σου να μου με, μη σου ρίξω άλλη μία. Όχι, δεν τσίπα, έτσι, Πα... Καλά, είχε φάει από αεροβόλα, είχε φάει τώρα, τα θυμάμαι και λέω Παναγία μου. Και λε, θα μου να ήσυχο παιδάκι. Ου! Την πήγα σπίτι, την πήγανε στο γιατρό, μια χαρά και για δεν έπαθε τίποτα, περδίκη. 90... Πότε... Το καλοκαίρι τη χάσαμε, πόσο ήταν, 95, 96, 97, ούτε αυτή δεν ξέρει. Που της έλεγε και, για πόσο χρονών είσαι και σου έλεγε όσο θέλω, όσο δείχνω, γιατί. Όταν είχε γεράσει, είχε και άνοια, ήταν σ' αρχίδια της. Και ήταν πολύ μο... παρτάκια. Μόνο την πάρτι σου, ό,τι σου έλεγε, σου έλεγε γιατί τραβά κανένα ζόρι. Εγώ έτσι θέλω. Πληρώνω εδώ μέσα, ό,τι θέλω να κάνω. Και όταν τη έλεγε καλά, η ταυτότητα πόσο γράφει ότι είσαι. Και έλεγε Α την ταυτότητα αυτή τη βγάλαν όσο θέλανε. Λέει για να πάρω σύνταξη, μην την πιστεύει. Έκοβε χρόνια για για ήξερε. Πάει αυτό. Μετά, να πω μεγαλώνοντα, έλεγα για του άντρε κάτι του Σιωράντε, θα το πάω ανάποδα του Μικρό έβλεπα κάθε μέρα Thundercats, κουλουπού και πήγε πάρα πολύ καλά αυτό. Εμένα πάντα σε όλα τα έργα και σε όλα τα παιδικά και όλε τι σειρέ μου αρέσανε κακοί. Στου Thundercats είχα πάθει μεγάλη καψουρόπιτα με το μάμρα. Και πήγαινα μαλακισμένο στι κούνιε και φο... ανέβαινα πάνω στο κάστρο και καθόμουν και έλεγα Αρχαία πνεύματα του κακού, μεταμορφώστε αυτό το σάπιο σώμα στο μάμρα το παντοτινό. Και έκανα κάτι τέτοια και χεζόντουσαν τα πιτσερίκια τρέχανε. Ό,τι να είναι. Λοιπόν, μεγαλώνοντα, ξεκίνησα να βλέπω Dragon Ball. Μετά τη Sailor Moon, έβλεπα Dragon Ball. Και ό,τι έβλεπα, το πίστευα και την είχα δει Γκόκου, που το λέγανε Σον Γκόκου, Son Γκόκου στα ελληνικά. Και πήγαινα στο σχολείο, στο δημοτικό, και σε κάθε διάλειμμα έπαιζα ξύλο και προσπαθούσα να κάνω κάμε χά. Και άκουγε τώρα στο μεγάλο διάλειμμα το δεύτερο, οπότε ήτανε. Και άκουγε και έκανα. Κάμε. Πήγε καλά αυτό. Μια φορά ένα κοριτσάκι ήρθε να μου την πέσει και τη τράβηξε ένα σουτίδι. Εγώ το είχα δει σε προηγούμενο επεισόδιο που πάλευε τότε ο Κόκκου με τον Πίκολο. Δεν περίμενα να τα κάνει έτσι. Ο Πίκολο την έφαγε, μάκρυνε το χέρι, τον μπλάκο στον Κόκκου. Αυτή όμω δεν, δεν, με έδιρε. Πήγε και το είπε στην κυρία με κλάματα. Και με έδιρε μετά η κυρία. Αλλά όχι πολύ λίγο. Γιατί τότε ψιλορίχνανε και καμιά στα μουλοχτά στο σχολείο. Δεν είναι όπω τώρα. Καλά, όχι ότι τα παιδάκια χρειάζονται ξύλο. Εγώ ήθελα λίγο να τα λέμε αυτά. Τα σημερινά τα παιδιά δεν θα τα αγγίζετε, καταλάβατε. Άμα γίνει καμιά μαλακία, με πάρει τηλέφωνο να κάνω καταγγελία. Εσύ που βλέπει το βίντεο. Λοιπόν, έφυγε και αυτό. Στο γυμνάσιο είχα ένα φίλο που είναι μισό Ιταλό και μου είχε φέρει τότε. Τα... Στο έξω είχαν βγει τα Dragon Ball, τα GT, ήταν πολύ μπροστά. Που ήταν ο Goku SS4, που ήταν μαϊμού, είχα καυλώσει. Και λέμε Αλάκα, τι μορφέ είναι αυτέ. Και τότε ξεκίνησε να παίζει ο αντένα το Dragon Ball το Z που είχαν πάει στο Namek με, με τη Φρίζα Τον Φρίζα τόσο Και τότε είχε γίνει ο Γκόκου Super Sanya, την πρώτη μορφή. Και είχα πάθει, λέω Μαλάκα δεν γίνεται. Και όλη η μέρα καθόμουν και ούρλιαζα να γίνω Super Sanya, να γίνουν ξανθά τα μαλλιά μου. Ααααααα! Τίποτα, ρε, άντε καμια κλανίτσα, να φεύγει και αυτό. Μετά βάλανε στο γυμνάσιο, ξεφύγαμε, μεγαλώσαμε. Θα τα πω όμως, α, έτσι, α, Μια παρέα, αίμα θα τα πούμε. Βάλανε τότε στο Magic τα βράδια και βλέπαμε WWE. Εντάξει, Smackdown καιρό. Ό,τι μαλακία έβλεπα, πήγαινα και την έκανα. Είχα πάρει και το παιχνίδι στο PlayStation. Κάθε μέρα στο γραφείο, κάθε μέρα ερωτοτροπούσαμε την αποβολή. Ξαναεπιστρέφουμε πίσω και λέω. Λοιπόν, τι έχουμε. Να πω ότι μικρό τώρα όλα τα παιδάκια. Spoiler alert, δεν ξέρω αν σα το πάνε. Απομακρύνετε τα παιδιά, παρακαλώ, από τι οθόνε. Δεν υπάρχει ο Βασίλη. Εντάξει, να σταματήσει αυτή η μαλακία. Εγώ είχα, το είχα πιστέψει πολύ και έστελνα και γράμματα και τέτοια. Και ζητούσα όλα τα περίεργα, γιατί έβλεπα περίεργα πράγματα μικρό. Που δεν υπήρχαν και πολλοί εδώ. Δεν ξέρω πού τα βρίσκα κάθε φορά. Έβλεπα κάτι Fantastic Four, κάτι X-Men, κάτι Spider-Man και όλο ζητούσα κάτι περίεργα. Μετά είχε και στην τηλεόραση X-Men και τέτοια. Και έπαιρνα και κόμικ και μαλακά έλεγα. Και ζητούσα ό,τι έβλεπα. Και έλεγα: Θέλω τον Doctor Doom από του Fantastic Four. Ποτέ. Ο Άγιο Βασίλη. Μέχασε στα αρχίδια του. Θέλω το Venom. Ποτέ. Δεύτερο άκυρο. Άγιο Βασίλη, ξέρω πού μένει. Κολόγερε. Λοιπόν. Τρίτο, ε, εγώ μεγάλωσα με Star Wars. Θέλω το φωτόσπαθο του Βέιντερ. Ποτέ. Θέλω το... να πετάω κεραυνού σαν τον Αυτοκράτορα. Ποτέ. Λέω μαλακέ, δεν γίνεται. Και κάθε φορά μου φέρνε, ζητούσα φωτόσπαθο και μου έφερναν από του Power Ranger ένα σπαθί. Ήρε ε, μαλακά, λέω γάμο το. Έχουν μπερδέψει τα γράμματα. Και αγα, τι γάμο το σπίτι μου. Τι είναι αυτή η μαλακιά που μου φέρανε που είναι σαν Φέλι Ζολ. Τι Power Ranger. Εμένα δεν μου άρεσαν ποτέ οι Power Ranger. Γιατί μου φέρω αυτή η μαλακιά. Την πάρει πίσω μου φέρει το φωτόσπαθο. Κι το σπίτι, μετά του έλεγα. Θέλω το Γιόντα να με προπονήσει να με κάνει τζεντάι. Πουθενά ο Γιόντα. Είχα και ρεαλιστικέ απαιτήσει. Καταλαβαίνετε και την ψηλιάζομαι και λέω ρε μάλακα. Δεν μπε στη συνέχεια να πούμε ότι ζητάω να, είναι, να πηγαίνει κουβά. Κάτι γίνεται εδώ πέρα. Μια πλεκτάνη υπάρχει. Έβαζα και παγίδες, έβαζα τα κουλουράκια, το γάλα, σύρμα, έβαζα κάτι κροτίδε, κάτι σκορδάκια. Θα άμα έρθει, λέω, παλιό που σα ο γέρο, ο χοντρό, θα με ξυπνήσει. Πού χωράει να μπει, εμεί καμινάδα δεν έχουμε τζάκι. Από πού μπαίνει ρε σε αυτό σαν ξένα σπίτι, γάμο το σπίτι. Και πήγαινα και έβαζα παγίδε, κάτι σύρματα, μονοτικέ ταινίε. Λέω, θα τον μπουρδουκλώσω κάπου ρε που θα τον βρω. Και πάντα όταν ήταν να αλλάξει το σκηνικούλι για να έρθει ο Γιος Βασίλης Με κοιμίζανε, με πηγαίνανε μέσα Λέω περίεργα πράγματα ρε μαλακα Κάτσα να δεις να πούμε κάτι που στιάχουνε κάνει οι γονείς μου Και μια μέρα έψαχνα να πούμε να βρω κάτι μαχαίρια του πατέρα μου Και ανοίγω την τουλάπα και βρίσκω το δώρο που είχα ζητήσει Και λέω να το ρε μαλακα Αυτή, τα, Αυτά τα νόπα να φταίνει Αυτοί οι δύο εδώ μέσα που με, με κοροϊδεύουν Έμα τους είμαι λέω, παιδί τους και μέσα στα μούτρα με κοροϊδεύουν Αυτοί τα παίρνουν τα Δώρα. γι' αυτό, αυτό κάνουν μαλακίε. ο Άγιος Βασίλη δεν μπορεί να κάνει λαθό κάθε φορά λοιπόν και αφού πήγε πάρα πολύ καλά το σκηνικούλι με τον Άγιο Βασίλη και την πίστεψα τη δουλειά και έφαγα τη χαλαρόπιτά μου μια και καλή και το ανακάλυψα το άφησα να κάνει play out λέω δεν θα δείξω εγώ τα χαρτιά μου θα περιμένω να δω πόσα μου, θα με του μπάρουνε και έκατσα και χαρτογράφησα όλο το σκηνικό. Το πώς γινόταν η φασούλα και πώ με πηγαίνανε για ύπνο για να πάει ο πατέρα μου να πάρει το κουτί, να το βάλει κάτω από το δέντρο, μετά στα μουλοχτά. Τα είδα όλα. Και του το έπαιζα τρελίτσα. Και μετά του λέω: Ρε, δεν τρέπεστε, δεν τρέπεστε, ρε, με κοροϊδεύετε. Πήγε καλά και αυτό. Και από τότε συχάθηκα τα Χριστούγεννα, τα μίσησα. Για αυτή την κοροϊδία. Δεν μπορεί να μου παίξει εμένα τέτοια πουστιά. Θα το θυμάμαι για πάντα. Και τάφησα τα Χριστούγεννα, φύγανε από πάνω μου. Και αμέσω, επόμενη αγαπημένη μου γιορτή, σαν παιδί, έγινε το Πάσχα. Το Πάσχα είχα τρελαθεί για ένα λόγο και μόνο. Γιατί μου άρεσαν πάρα πολύ τα πυροτεχνήματα. Θα μου πει ποιο παιδί δεν θέλει πυροτεχνήματα. Αλλά εγώ το είχα εξελίξει. Είχα πάει ένα level πιο πάνω και είχα βρει στο κάτω χαλάνδρυ, όσοι ξέρετε, υπήρχε. Το γυαλοπολείο ήταν ένα παπούλη εκεί που πούλεγε κάτι, ούτε ξέρω ποτέ δεν ψώνησα Αλλά είχε καβάτζα κάτω από μια βιτρίνα. Σήκωνε κάτι, μιλάμε τώρα. Πήγαινε εκεί πέρα και έλεγε Με έστειλε ο Γιώργο. Και σου έλεγε Τι θε, και του έλεγε Σχοδική ονομασία, σύνθημα παρασύνθημα και σε έβαζε μέσα. Και πουλούσε πυροτεχνήματα. Έφερνε γουρούνε, μινέρβα, σκορδάκια. Τα άλλα που φεύγανε ψηλά, πιο ακριβά αυτά. Έπρεπε να κάνει καλό κουμάντο να, να, να μαζέψει λεφτά να έχει καβάτσα από τα κάλαντα, να έχει δαγκώσει και λίγο τι γιαγιάδε σου. Κανα παγωτό, να του πει πάρε μου παγωτό και να τα βάλει σε λεφτά τσέπη. Για να πάρει πύραυλο. Αλλά τον άλλο τον πύραυλο που σκάει αυτόν τον σπροξεγλίψε, τον άλλο τον καλό. Και πήγαινα εκεί στο γυαλοπολείο και το έχω ξαναπεί αυτό σε παλιό βίντεο. Ήταν η πρώτη φορά που έπαθα, έ, βίωσα το ASMR. Βασικά η πρώτη μου ήταν στον κουρέα. Όταν με κούρευε και με χτένιζε και μου έκανε με το ψαλίδι, το χρούτσι, χρούτσι, χρούτσι στο ψαλίδι, σα αυτιά με μουδιαζε, με έκανα λυφή, ήμουν έτσι. Και πάω εκεί και αυτό μα τα τύλιγε με εφημερίδα τα πυροτεχνήματα για να μην φαίνονται. Και έλεγε: Άμα σα πούνε από πού έρχεστε, θα πείτε από εκεί για να μην προδώσει τη θέση του, την πινέζα του ήξερε, ήταν μπροστά. Μόνο που όταν μπαίναμε δεν είχαμε κινητά να μα βγάλει τι μπαταρίε και τη sim, να τι πετάξουμε απέναντι. Μην εντοπίσουν το, το στίγμα. Και μπαίναμε μέσα και μα τα τύγε με εφημερίδα και έτσι όπω μα τα σιγά σιγά μου λοχτά και άκουγα την εφημερίδα το χράτσα χρούτσα χράτσα και το σελοτέιπ. Είχα καυλώσει. Πήγαινα κάθε μέρα για να ακούω αυτό τον ήχο. Μου φεύγανε λεφτά, αλλά χαλάλι. Και πήγαινα στην εκκλησία και τα έκανα όλα που ήταν πριν πριν το. πριν 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 το χρυσό ανέστη ο παπά, είχα διάσει το μισό κουτί με τι γουρούνε. Πέταγα πέντε πέντε ρε. έπιανα έτσι ματσάκι όλε με το χέρι. Είχα πάρει τα μεγάλα τα σπίρτα από τον Τζάκι που είναι τα μακριά και έκανα ξυ, ξυ, παπ και τι πέταγα. Καμιά δυο μου φεύγανε, δεν είχαν ανάψει και φοβόμουν να τι πάρω μίσκα στα χέρια μου. Πολύ καλά πήγε αυτό. Ένα φιλαράκι μου το είχε σκάσει στα μπουτια, δεν πειράζει, μια χαρά είναι, δεν έπαθε κάτι. Και μετά που ανέβηκε το μπάτζετ, μεγάλωσα λίγο, έπαιρνα πιο καλά πυροτεχνήματα. Αυτά που, είχαν, που φεύγανε πάνω και ανάβανε. Αυτά είχαν, είχε δύο λογιών. Είχε τη μια τη μαλακία το μακρόστενο που το κράταγε στο χέρι, σημάδευε και έριχνε τουβ, 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 τουβ. Και έσκαγε αυτό ένα απλό. Έκανε. Που, 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 που", Κλάιν. Και μετά το εξέλιξα και πήρα το μεγάλο το πυραυλάκι το οποίο είχε μια βέργα που την κάρφωνε στο χώμα και το άναβε στο φυτίλι και έκανε. Τσι, τσι, τσι", και έφευγε πάνω και έκανε. Και άνοιγε κοινό, ήταν ωραίο πράγμα αυτό, ακριβό όμω. Λοιπόν, και έχουμε ανέβει με ένα γείτονα που είναι πιο μικρό στην ηλικία, στην ταράτσα του, και πετάμε τέτοια. Έπαιρνε και ο πατέρα του πολλά πυροτεχνήματα. Και έχουμε γαμηθεί ένα βράδυ και ρίχνουμε ασταμάτητα. Και έχουμε βάλει ένα τέτοιο ακριβό και το έχουμε βάλει σε μια γλάστρα. Και το βάζουμε στη γλάστρα, το ανάβουμε και καθόμαστε και το κοιτάμε. Και την ώρα που ανάβει, κάνει κολλάει, πάμε λίγο κοντά να δούμε τι γίνεται και κάνει να ανάψει πέφτει γλάστρα έτσι καλή ώρα τάκ και σημαδεύει εμά. χεζόμαστε και οι δύο, ρίχνουμε ένα τρέξιμο να ξεφύγουμε φεύγει το πυροτέχνημα κάνει γέλ, πάνω σε μια μαλακιά σαν πλισταριό που είχαν στην ταράτσα σκάει εκεί που, πα, 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 και να ανοίγει στα πόδια μας και έχουμε χεστεί και έτσι όπω τρέχουμε, φεύγει ο φίλο μου, σκάει κάτω και βαράει τα δόντια του στο... στην ταράτσα. Χανε και τη μόνο την καλή. Η σε σπάει εδώ, την ακριβή. Και σκάει μια, πα! Και του σπάνε τα δόντια τα μπροστινά όλα. Και βάζει κάτι κλάματα αυτό. Εγώ να γελάω. Να έχω χεστεί να τρέμω από το φόβο με τον πυροτέχνημα πώ πάνω μα. Έχει πέσει κάτω άλλο, έχει αίματα. Να φωνάζει μετά, ούτε πούξερα τι γίνεται. Πήγε καλά και αυτό. Με αποκορύφωμα θα το πω αυτό το story στο άλλο βίντεο που θα κάνω το part 2 στο οποίο θα είναι και η Πατρίτσια εδώ και θα μας πει δύο-τρία πραγματάκια από την παιδική της ηλικία θα της πω και εγώ κάνα δύο άλλα και θα το πάμε έτσι. Η κοπέλα δουλεύει με παιδιά, έχει να πει πάρα πολλές ιστορίες για τα παιδιά του σήμερα. Εντάξει, εντάξει, λοιπόν, προχωράμε. Γι' αυτό να προσέχετε, μην παίρνετε στα παιδιά σας αεροβόλα, σπαθιά, φωτόσπαθα, πυροτεχνήματα, κροτίδες, κροτουλάμψεις, σπρέι πιπεριού, ή να τα παίρνετε και να μην το λέτε στον κόσμο όπω κάνω εγώ τώρα στο βίντεο. Λοιπόν, κάτω ό,τι θέλετε, δεν με Δικά σου παιδιά είναι, άχι στο διάλογο. Λοιπόν, και μια και είπαμε όλα αυτά τα ωραία. Του χορηγού του ευχαριστήσαμε. Να είστε καλά, παιδιά, σε ευχαριστώ. Μόνο εσά έχω. Δεν έχω καμία χορηγία τώρα από μαγαζιά ούτε τίποτα. Ό,τι κάνουμε το κάνουμε μόνοι μα. Πλέον το κάνουμε μόνοι μα. Φράγκα μετράω στο Airbus. Το Airbus το μικρό, το παιδικό από τα παιχνίδια από πριν. Να πω για να το κλείσω με την παιδική ηλικία ότι είχα μια τραυματική εμπειρία. Σα είπα, ο πατέρα μου παίρνει τα πάντα. Πιστόλια, παιχνίδια τη πουτάνα γινότανε. Κάθε εβδομάδα πήγαινα στο τζάμπο, στη Μεσογείο και τα σκαγα. Κάτι Beast Wars, κάτι άλλα μεταλλικά που είχαν βγάλει. Transformers, τη πουτάνα γινότανε. Για κάποιο λόγο αποφασίσαν κάποια στιγμή ότι εγώ μεγάλωσα λέει και δεν πρέπει να παίζω με παιχνίδια. Ακούστε πόσο παρεμβατικοί μπορούν να γίνουν οι γονεί. Συγγνώμη κιόλα, ε. Και πήγαν οι γιαγιάδε μου, κολόγριε πήγαν να πω και πήραν τα παιχνίδια, τα βάλανε σε σακούλες σκουπιδιών και τα πετάξανε. Δεν τα κάνανε καν μια δωρεά. Το ότι γύρισα εγώ τώρα και δεν είχα ούτε ένα παιχνίδι, μιλάμε, παίζει να ήθελα να τους δολοφονήσω όλους για χρόνια. Δεν κατάλαβα ποτέ, δεν μου είπανε ποτέ, δεν, δεν, δεν. Έμεινα με αυτήν την απορία. Γιατί και έγινε αυτό. Ούτε καν να τα βάλουν στην αποθήκη, να τα κλειδώσουν στο πατάρι, δεν ξέρω. Πήγανε και τα πετάξανε. Σοκ. Πάει αυτό. Λοιπόν, με τι άλλο έχουμε πάθει σοκ. Φεύγω τελείω τώρα να πούμε δύο-τρία πραγματάκια εκτό θέματο. Λοιπόν, σε ένα live stream που έκανα, με ρωτήσατε: Τι σειρέ να δω, δεν ξέρω, δε ό,τι θε. Netflix, εγώ κουράστηκα. Όλο μαλακίε έχει, θα το κόψουμε. Τσάμπα τα λεφτά, όλο σαβούρε έχει, δεν έχει τίποτα να δει. Είχα βάλει Apple TV, είδα δύο-τρία πραγματάκια, έχει ωραία. Οι πρώτες δύο σεζόν του Servant μου άρεσαν, δείτε το. Το C έτσι και έτσι με το Μωμόα, καλούτσικο. Έχει το Κόντα, πάρα πολύ ωραία ταινία να δείτε. Όπου πω μα την πέσανε, ήρθανε. Παρακαλώ κυρίε και κύριοι, γύρισε η Πατρίση από τη δουλειά. Δυνατό χειροκρότημα. Κάτσε εκεί, εκεί τη μορία, θα κάτσει μέχρι να κλείσει το βίντεο. Κάτσε εκεί, κάτσε εκεί. Λοιπόν, εντάχει για να το κλείσω, να πω. Έχω χθε βγει και Attack on Titan. Attack on Titan, το last part, δεν πάει καλά. Δεν ξέρω τι έχετε κάνει. Το art, direction, το ποιο κατά το, το animation, όλα είναι προχειροδουλειά. Δεν σα βγαίνει ο χρόνο εκεί στη μάπα. Μην παίρνετε τόσα άνημε να φτιάξετε. Πάρτε ένα και κάτι το καλό. Αυτό όμω που ήταν καλό και παθασόκ ήταν το. Πε το. Το Demon Slayer, Slayer βεβαίω η δεύτερη σεζόν γάμισε. Πανέμορφο. Νέζουκο ναι, αγαπάμε. Τ' είσαι στην καρδιά μας Όλοι ήταν ωραίοι. Γάμισε. Το έχουν πάει το level. με αλλού. Και αυτό το οποίο θα κάτσω να δω το τελευταίο επεισόδιο της σεζόν σήμερα είναι το Boba Fett. Το άφησα λίγο γιατί ξαναείδα Μανταλόριαν πρώτη και δεύτερη σεζόν. Αν θέλετε να δείτε μια σειρά που αξίζει, κάντε τη χάρη στον εαυτό σα. Δείτε Μανταλόριαν. Και μετά, αν είστε φαν τόσο του Star Wars, δείτε Boba Fett. Εμένα μ' άρεσε και μπράβο μου. Και εσένα σ' άρεσε. άρεσε. Μπράβο το κορίτσι. Μπράβο το κορίτσι. Πού είναι το κορίτσι, πού Κάτσε και τη μωρία. Πού είναι το κορίτσι, πού Λοιπόν, ευχαριστώ. <laughs> Μην κάνεις τώρα τέτοια. Λοιπόν, σας είπα για τα μπλουζάκια. Ζουζουνάκια σοπα, ακολουθήστε στο Instagram. Θα κάνουμε και το giveaway, θα τα κάνουμε όλα. Εντάξει, το έχουμε. Αυτή μα προχωράμε. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι με κοιτάξε, Κάπω Κάπως να το κλείσω. Δεν μου τελειώνει κανένα χρόνο. Φυλάκια. Άλλη μια μέρα στο γραφείο.